τα 25 πρώτα ονόματα που θα απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο τη παράταξη Ανάσα παρουσίασε ο επικεφαλή σου και υποψήφιο δήμαρχο για τον Δήμο Αλεξανδρούπολη Παύλο Μιχαηλίδη. Οι πρώτοι υποψήφοι του συνδυασμού με αλφαβητική σειρά είναι οι εξή. Βαίδου Άνα, του Αλκιβιάδη, Δημοτική Σύμβουλο τη Κοινότητα Αλεξανδρούπολη, Ελεύθερη Επαγγελματία. Βασιλιάδου Ειρήνη του Αριστοτέλη, Οικιακά. Γκούβερ Γρηγόρη του Στάνισλαβ, Γραφίστα. Γκουτζιβελάκη Φωτεινή του Σπύρου, Στέλεχο Τραπεζικού Τομέα. Ζαχαριάδου Χριστίνα, κρίστη του Σταύρου, πρώην στρατιωτικό μέλο του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία. Κεραμάρια Αρετή του Αδάμ Μεσίτρια. Κυριακίδη Πέτρο του Πασχάλη, εργαζόμενο στον τουριστικό τομέα. Λαλίδη Φώτιο του Σιμεών, επιχειρηματία. Μαυρομάτη Ευάγγελο του Ιωάννη, υπάλληλο Υπουργείου, μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου Τριτέκνων του Νομοέβριου. Μουρατίδου Γεωργία του Αναστασίου, δικηγόρο. Μπατζιακούδη Κωνσταντίνο του Νεράντζη, εκπαιδευτικό. Μπιλιάλη Απόστολο του Γεωργίου, συνταξιούχο του ΟΤΕ. Ξίκη Μυρσίνη του Στέργιου, ιδιωτική υπάλληλο. Ο Τέμπερη Μαριάνα του Βασιλείου, εργαζόμενη στο ΕΚΑΒ. Παπαδημητρίου Χρήστο του Νικολάου, νοσηλευτή, τεχνικό εξωσωματική κυκλοφορία. Παπάζο Γλουμαρίνα του Κωνσταντίνου, συνταξιούχο, ιδρυτικό μέλο του θεατρικού εργαστηρίου Φερών. Πασιά Γεώργιος του Κωνσταντίνου, ιατρό Οριλά, αντιπρόεδρο του Συλλόγου του Εθνικού Αλεξανδρούπολη, Πιστόλα Αναστασία του Θεοχάρη, δημόσιο υπάλληλο, υποψήφια διδάκτορα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη, Σαρίκα Δημήτριο, πρόεδρο του Αλευτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Σεραφιμίδη Αναστάσιο του Σπύρου, στρατιωτικό, Σιαμπάνα Ισέ του Σουγκρί, φοροτεχνικό, Σταφυλάς Ευάγγελος του Εμμανουήλ, προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας, Στεφανίδου Μαρία του Κωνσταντίνου, νηπιαγωγός, βρεφονηπιοκόμος, Τσακαλδίμη Σουλτάνα του Αθανασίου, νευρολόγος του ΕΣΥ, Χατζημάγιο Γλουχρίστος του Ιωάννη, συνταξιούχος, διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανάσα Παύλος Μιχαηλίδης και υποψήφιος δήμαρχος την Κυριακή στις 25 Νοεμβρίου στις 11 η ώρα το πρωί σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης θα παρουσιάσει σε ανοιχτή εκδήλωση την αυτοδικητική του πρόταση για τις εκλογές του Μαΐου του 2019.